Θείας <Τιας> ως τη γεωργία ενεούργησας βρότον καρδίας κατασπήρας την του λόγου επίγνωσιν και μαρτυρίου της στιγμάς η Ιεραρχία Γρηγόρη Εφανάς, Πατερός Ιε των τον Θεόν δωρή δωρήσας Θεόν, ο Τη 30 του Μηνός Σεπτεμβρίου Γρηγόριου Ιερομάρτυρος του Φωτιστού της Μεγάλης Αρμενίας. ριψιμίας, Γαιανής και 32 οσιομαρτύρων γυναικῶν και παρθενῶν και 70 μαρτύρων των συναθλητών αυτῶν. Στρατονίκου, Μαρδονίου, Μιγδονίου, Γοργονίου, Ινδού, Γλυκερίου, Θεοφίλου και των συναυτής γυναικών μαρτύρων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας, επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας. Ο Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, ο οποίος ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρμενίας Κουσαρό το 290 μετά Χριστόν. Ο Ανάκ λοιπόν σε συνεργασία με τον βασιλιά των Περσών Αρτασίρα σκότωσε τον Κουσαρό, αλλά οι σατράπες της Αρμενίας εκδικήθηκαν τον φόνο του, σκοτώνοντας τον Ανάκ και όλη του την οικογένεια. Διασώθηκαν μόνο δύο παιδιά του, που ο ένας ήταν ο Γρηγόριος. Στην Κεσάρια συνέβη να συναντηθούν ο γιος του Φωνιά Ανάκ, Γρηγόριος, και ο γιος του θύματος, Τυριδάτης. Τότε ο Γρηγόριος σπούδαζε με ζήλο τα ιερά γράμματα στην Κεσάρια της Καπαδοκίας από τον εκεί αρχιεπίσκοπο Λεόντιο, που μεταξύ άλλων έλεγε «Τελείον δε εστί η στερεά τροφή, τον διατηνέξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα εχόντων, προς διάκρισην καλούτε και κακούν. Δηλαδή η στερεά και η ψηλότερη πνευματική τροφή είναι για τους τέλειους χριστιανούς που από την άσκηση έχουν τα πνευματικά αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν εύκολα το καλό και το κακό. Γυμνασμένος λοιπόν και ο Γρηγόριος στην διάκριση όχι μόνο δεν αποστράφηκε τον τυριδάτη αλλά τον πλησίασε με αγάπη αποδοκίμασε την πράξη του πατέρα του και τον βοήθησε σε κάποια ασθένειά του. Όταν αργότερα ο Τυριδάτης έγινε βασιλιά της Αρμενίας, βασάνισε φρικτά τον Γρηγόριο, που τότε ήταν επίσκοπος Αρμενίας. Ο Θεός όμως δεν επέτρεψε να γίνει ο Τυριδάτης σχιζοφρενής, αλλά δια των προσευχών του Γρηγορίου θεραπεύθηκε, μετενόησε και βαπτίστηκε χριστιανός, μαζί με όλο του το έθνος. Οι Αγίες Ριψιμία, Γαϊανή και άλλες 32 Παρθενομάρτυρες Η Ριψιμία μαρτύρησε στα χρόνια του Διοκλητιανού, 284 έως 304 μετά Χριστόν. Ήταν όμορφη στο σώμα και σεμνή στο ήθος και σύμφωνα με άλλους ήταν και μοναχή. Επειδή δεν δέχθηκε την πρόταση του Διοκλητιανού να γίνει γυναίκα του, κατέφυγε μαζί με την γερόντισα Γαϊανή, που λέγεται ότι ήταν καθηγουμένη της Ρυψημίας, κατέφυγαν στην Αρμενία. Ο βασιλιάς όμως της Αρμενίας στη ριδά της, άκουσε για την ομορφιά της Ρυψημίας και θέλησε και αυτός να την κάνει γυναίκα του αλλά η αγνή ψημία αρνήθηκε και έτσι κίνησε την οργή του Τυριδάτη, ο οποίος διέταξε να την βρουν και να την συλλάβουν. Οι απεσταλμένοι του την βρήκαν γύρω από τα μέρη του Αραράτ όπου κρυβόταν. Εκεί λοιπόν οι βάρβαροι της έβγαλαν τα μάτια, κατόπιν της έκοψαν τη γλώσσα και στο τέλος έκοψαν το σώμα της σε μικρά κομμάτια. Έτσι η ρηψιμία παρέδωσε την αγνή ψυχή της στον Στεφανοδότη Χριστό. Μαζί όμως με την Ρυψημία μαρτύρησαν με φρικτά βασανιστήρια και οι γερών της Αγαϊανή, καθώς και 32 παρθενομάρτυρες. Άλλοι αναφέρουν ότι μαζί με αυτές τις Αγίες μαρτύρησαν και 70 άντρες που κρύβονταν σε εκείνα τα μέρη.